Άριστο Τρίτη, 14 Απριλίου 2020, μήπως είναι και Μεγάλη Τρίτη. Είναι Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη, αλλά είμαστε στο σπίτι. Λοιπόν, Αριστονίκη μας, πώς απασχολούμε τα παιδιά στην καραντίνα. Ξέρουμε ότι εκτός από σχολική εξελικτική ψυχολόγος, είσαι και, συγγνώμη, είσαι και, θα το βρω, art therapist. Πώς το λες στα ελληνικά το art therapist? Δικαστική θεραπεύτρια. Δικαστική θεραπεύτρια και μάλιστα είσαι και επιμελήτρια εικαστικών ψυχοθεραπεία. Supervisor, πώς το λες στα ελληνικά? Επόπτρια. Είσαι και επόπτρια εικαστικών ψυχοθεραπευτών. Οπότε νομίζω είσαι πλέον κατάλληλη να μας πεις πώς απασχολούμε αυτά τα κοπελούδια κατά τη διάρκεια αυτή της καραντίνας. Μιλούμε για τους εκείνους φυσικά. Μιλάμε μέχρι και την εφηβεία, γιατί από τα 20 και πάνω απασχολούνται μόνοι τους, δεν μας στείλουν εμάς. Μιλάμε για τα παιδιά ηλικιών μικρότερα. Το πιο σημαντικό είναι να βγάλουμε λίγο έξω περίπατο το παιδί που έχουμε εμείς μέσα μας. Όλοι έχουμε μέσα μας έναν παιδί. Ένας ενήλικας, ένας που μεγάλωσε, δεν αρνείται πραγματικά να παίξει. Αρνείται πραγματικά να απασχολήσει το μυαλό του με πράγματα πιο παιδικά. Είναι μαθημένος να συζητά, είναι μαθημένος να ασχολείται με άλλες καταστάσεις που δεν έχουν μέσα τη δημιουργικότητα, το παιχνίδι κτλ. Οπότε, όποιος μας ακούει και λέει τώρα τι μου λένε αυτές οι δύο που θα παίξω με το παιδί, εδώ δεν έπαιξα υποκανονικές καταστάσεις, θα παίξω τώρα κτλ. Του λέμε ότι μάλλον έχει πρόβλημα, αν έχει εγκλωβίσει αρκετά το παιδί που έχει μέσα του και αρνείται πεισματικά να το βγάλει έξω περίπατο. Οπότε αυτό είναι... Πώς? Εγώ υπήρξα τέτοια μητέρα σε μεγάλο χρονικό διαστήμα που αρνούμουν να βγάλω το παιδί που είχα μέσα μου περίπατο. Έβγαζα τα παιδιά που είχα στο σπίτι περίπατο, αλλά το παιδί που είχα μέσα μου με τίποτα. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο. Ο καθένας καθυλώνεται σε μια ηλικία που ενδεχομένως να έχει το περισσότερο θέμα. Δηλαδή μπορεί να καθυλωθεί στην εφηβεία, μπορεί να το παιδί που έχει μέσα του εννοώ, να καθυλωθεί στην πιο παιδική ηλικία, στην ηλικία που έπαιζε με κούκλες, στην ηλικία που έκανε ψυχολογικό παιχνίδι, στην ηλικία που έπαιζε με πλαστελίνες και τέτοια. Εσύ πόσο είσαι πιο κοντά στην εφηβεία, είσαι πιο cool, έχεις... η στάση σου είναι πιο κοντά στην εφηβεία παρά σε πιο μικρές ηλικίες. Ναι. Γι' αυτό ναι. Εγώ πάντα περίμενα να γίνουν έφηβοι τα παιδιά μου για να μπορώ να συνεννούμε στην ίδια γλώσσα. Και τώρα και ένα παιδί που είναι στην εφηβεία συνήθως δεν ζωγραφίζει, δεν παίζει κτλ. Έχω να τα παιδιά στην εφηβεία κάτω εμένα. Εδώ παράδειγμα που λένε απαραγία που γίνανε τα παιδιά μου έφηβοι και πώς θα τα βγάλω πέρα, και εγώ χαίρομαι που γίνανε έφηβοι. Ναι. Ο καθένας καθυλώνεται σε άλλη φάση της... Άρα εγώ έχω καθύλωση στην εφηβεία. Εσύ έχεις, ναι, νομίζω ότι είσαι στην εφηβεία. Σε ποια καθύλωση, κυρία μου? Γύρω στα 14-15 εκεί. Και εσύ στην εφηβεία, δηλαδή. Εγώ? Για σένα ρωτάω. Α, εγώ είμαι πιο, είμαι πιο μικρή. Είμαι λίγο πριν την εφηβεία, είμαι λίγο στην προεφηβεία. Εκεί βασικά που ξεκίνησαν τα θέματα, όλα εξαρτώνται από που ξεκίνησαν τα θέματα στην παιδική μας ηλικία. Από εκεί που σταματήσαμε να είμαστε παιδιά, σε φάσεις που σταματήσαμε να είμαστε παιδιά, γιατί έχει και κόσμο που ευτυχώς δεν σταβάλισε να είναι παιδί και πραγματικά μεγάλωσε με τρόπο που τον βοήθησε να περάσει όλα τα στάδια και να φτάσει και να έχει μια ομαλή ενηλικίωση. Εμένα ήταν γύρω στα 9 που σταμάτησε η παιδική μου ηλικία. Οπότε και εκεί ακόμα ζωγραφίζω, παίζω, φτιάχνω πλαστελίνες. Αυτό όμως σε κάνει να είσαι πιο κατάλληλη μητέρα παιδιών στην παιδική ηλικία εν καιρό καραντίνας. Εσένα. Ναι. Ναι, με βοηθάει. Με βοηθάει αυτό πάρα πολύ, γιατί παίζω με τα παιδιά, κάνουμε δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα, ζωγραφιές και τέτοια πολλά. Εγώ τα βαριέμαι πάρα πολύ όλα αυτά. Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Τα βαριέμαι απίστευτα το να ασχολούμαι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλά που κάνω. Δεν λέω ότι κάνω κάτι καλό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει φυσιολογικά όλα τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης και δεν καθυλώνονται σε κανένα και μπορούν
ανάλογα με την ηλικία του παιδιού τους να μπουν εύκολα στην ηλικία του παιδιού τους και να ασχοληθούν χωρίς να τους ενοχλεί και να τους επιβαρύνει, όπως με επιβάρυνε εμένα. Εμένα με επιβάρυνε πολύ το παιχνίδι με παιδιά ηλικίας δημοτικού. Νιώθα το πολύ κουραστικό. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει χωρίς τα μεγάλα ψυχικά τραύματα που έχουμε βιώσει περισσότεροι από εμάς και δεν έχει καθυλωθεί, που είναι ώρα της ψυχανάλυσης, που ψάχναμε σε έναν Μαρτίου που είχαμε κάνει και δεν βρίσκαμε τη λέξη. Μας το είπε η συνάδελφος, η φίλη Μαριάννα Μητά, που έχει ανοίξει και δικό της κανάλι. Κάντε subscribe στο κανάλι της Μαριάννας, είναι εξαιρετικά τα βίντεο της. Και εσείς αριστώ να στο κανάλι, κάντε subscribe. Και στο δικό μου το κανάλι, κάντε subscribe. Σε όλα τα κανάλια. Κάντε σε όλα τα κανάλια του ψυχολόγου subscribe. Λοιπόν, άρα, αν ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας είχε μια ομαλή μετάβαση από τη μια ηλικία στην άλλη και δεν είχε περάσει τραυματικά γεγονότα, είτε στην πρώτη παιδική ηλικία, είτε στην πρώτη σχολική ηλικία, είτε στη δεύτερη σχολική ηλικία, είτε στην εφηβεία, αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί, χωρίς να ταλαιπωρείται ο ίδιος ψυχικά, να μπορεί να επιστρέφει πίσω σε ηλικίες μικρότερες και να μπορεί να κάνει ουσιαστικό παιχνίδι με τα παιδιά του, να μην το βαριέται. Τι γίνεται όμως με ένα γονιό που είναι μέσα στην καραντίνα και βαριέται? Δεν θέλει να παίζει. Θα πρέπει να ψάξει να βρει τι ενδεχομένως θα ήταν λιγότερο βαρετό. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι πιο αθλητικού χαρακτήρα. Μπορεί, ας πούμε, να του αρέσει να παίζει πινκ-πονγκ, μπορεί να του αρέσει να παίζει τένις, μπορεί να του αρέσει να παίζει μπάσκετ, μπορεί να του αρέσει να παίζει κάτι τέτοιο. Ή γενικότερα μπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Πώς? Μπορεί ο άλλος γονιός να μπορεί να παίζει με τα παιδιά. Μπορεί, μπορεί η μητέρα, ας πούμε, να της αρέσει να φτιάχνει φαγητά, εδέσματα. Μπορεί η μητέρα να ασχολείται με την πάχυνση των ανθρώπων στην καραντίνα. Μπορεί να ασχοληθούν με τον κήπο, αν έχουν κήπο, ή με τις γλάστρες τους, αν έχουν γλάστρες. Πριν λίγες ημέρες εσύ με τα δικά σου τα παιδιά βρήκατε μια παλιά βιβλιοθήκη. Πού την βρήκατε στον παλιατζή? Μια παλιά βιβλιοθήκη, γιατί πάσχουμε από έλλειψη βιβλιοθήκων εδώ στο σπίτι. Γιατί τα βιβλία μας είναι πολλά και δεν βρίσκουμε που να τα τοποθετήσουμε. Βρήκαμε λοιπόν μια χαλασμένη βιβλιοθήκη και την βάψαμε, τη αλλάξαμε τα φώτα. Τη φτιάξαμε όσο μπορούσαμε, βγάλαμε το άχη μας πάνω της. Και τώρα περιμένουμε να στεγνώσει με πάρα πολύ νερό. Τι βάφετε, με πινέλα ή με δαχτυλοπογιές? Όχι, βάλαμε τέμπερες από αυτές του κιλού, τις ρίξαμε πάνω της, τη λούσαμε, δηλαδή την περιλούσαμε με τέμπερες. Και μετά με τα χέρια μας, τα βουτήξαμε μέσα τα χέρια μας μέσα στις πογιές και φτιάχναμε, πογιατίζαμε με τα χέρια μας. Ήταν πολύ απελευθερωτικό αυτό. Είναι άρεσε. Πολύ απελευθερωτικό. Τι σημαίνει και τέμπερα? Και σε μένα. Πώς? Το ακριλικό είναι τέμπερα? Ναι, ναι, ναι. Wow. Και ήταν έτσι πολύ... Μπορεί να μην έφερε και μέρα αυτό το παιχνίδι. Μπορεί. Αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν ηλεκτρονικά στην καραντίνα? Όχι πάρα πολλές ώρες, γιατί κινδυνεύουν από εθισμό, είτε από, ακόμα και όταν χειραγωγικά σας λένε θα δω μια ταινία ή θα παίξω έναν εκπαιδευτικό παιχνίδι κτλ. Είναι καλό να το ελέγχουμε ή να καθίσουμε και λίγο μαζί του, να δούμε τι παίζει, πώς παίζει κτλ. Ή να δούμε μια ταινία όλοι μαζί. Μπορούμε να του πούμε θα δούμε την ταινία το βράδυ, το απόγευμα όλοι μαζί σαν οικογένεια. Τώρα βρες κάτι άλλο να απασχοληθείς. Εγώ έχω βρει... με ηχητικά κάποια πολύ κλασικά μυθιστορήματα και της Πινελόπης Ζέρτα και της Άλκης Ζέη και γενικότερα άλλων έτσι, πλέον κλασικών λογοτεχνών, νεότερων κλασικών λογοτεχνών Ελλήνων, που βάζω τα παιδιά την ώρα που παίζουν ας πούμε ένα παιχνίδι που ασχολούνται έξω στην αυλή, τους βάζω να το ακούνε και μετά τους ρωτάω τι άκουσαν, αν τους άρεσε και τα λοιπά. Ή τους δίνω και το βιβλίο και τους λέω να βρείτε πού βρίσκεται το ηχητικό, να πούμε, μια σελίδα. Υπάρχουν στο ίντερνετ, μπορώ να σου τα στείλω να το δημοσιεύσεις. Να το κάτω από το βίντεο σας σχολείων και το καρφιτσόσο, που μπορείς να βρεις τα ηχητικά. Θα φανεβεί το βίντεο. Και είναι καλό αυτό και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να μην μπορούν να διαβάζουν ή να μην έχουν αυτά τα βιβλία στο σπίτι, έτσι να τα ακούνε για να περνάει η ώρα τους πιο ευχάριστα, να μπορούν να φτιάχνουν με το μυαλό τους φαντασία, με τη φαντασία τους διάφορες εικόνες γύρω από αυτά που ακούνε.
είσαι στην καραντίνα και έρχεται το παιδί σου και σου λέει: «Μαμά, βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Δεν έχει τίποτα να κάνω. Βαριέμαι, βαριέμαι. Δεν μπορώ. Θέλω να πάω στο γήπεδο να παίξω μπάσκετ. Θέλω να πάω στο γήπεδο να παίξω ποδόσφαιρο. Για απαγορεύεται. Βαριέμαι. Τι θα κάνουμε στο σπίτι? Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι». Πώς το χειρίζεσαι? Γενικά, ανάλογα με το τι αρέσει στο παιδί, μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι στο σπίτι. Αν είναι με κίνηση, μπορούμε να είναι ένα παιχνίδι κίνησης, είτε με μικρό μπαλάκι, το οποίο να μην σπάει, να είναι μαλακό, να φτιάξουμε κάποιον επιδάπεο παιχνίδι και να μπορέσουμε να το παίξουμε όλοι μαζί. Επιδαπέδιο, συγγνώμη. Ή αν είναι παιδί που ζωγραφίζει, να του βάλουμε να ζωγραφίσει. Αν είναι παιδί που του αρέσει να φτιάχνει πράγματα, δηλαδή με τα χέρια του, ενδεχομένως να φτιάξουμε ζυμαράκι να παίξουμε, ή να φτιάξουμε μια πίτα από ζυμάρι, ή να κάνουμε ένα γλυκό. Ή αν είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει το αθλητικό παιχνίδι, να του βάλουμε να παίξει ποδοσφαιράκι, είτε πινκ-πονγκ, είτε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε εμείς ήδη, να βάλουμε, υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο YouTube και να βάλουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε εμείς ένα παιχνίδι τέτοιο με ό,τι έχουμε στο σπίτι. Γενικότερα θέλουμε τη δημιουργικότητα μας να είναι στα φόρτε της και όσο γίνεται να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε αντί να τρώμε τα νύχια μας και αντί να τρώμε τα νεύρα μας και να τα βγάζουμε πάνω στους άλλους, είναι προτιμότερο να βρούμε κάτι να απασχολήσουμε αυτόν το έρμο το μυαλό μας αυτές τις μέρες για να είναι πιο καλά και εμείς, να είναι πιο καλά και τα παιδιά μας. Επίσης υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία μπορούμε να βρούμε και στο διαδίκτυο, αλλά με μέτρο να τα παίζουμε. Μπορούμε να μετροφιλήσουμε ενδεχομένως παγιά μας, αν πούμε αναμνήσεις και να συζητούμε με τα παιδί και να λέμε αυτός είναι ο παππούς, αυτή είναι η γιαγιά, αυτή είναι η θεία μου, αυτός είναι ο έτσι, αυτός είναι ο άλλος, και να του λέμε ιστορίες, να τους λέμε ιστορίες, να αναδρομή από καλές και κακές στιγμές. Εγώ, ας πούμε, το Σαββατοκυριακό το έκανα αυτόν. Επί της ευκαιρίας που φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη, βρήκα την ευκαιρία να ανοίξω διάφορα ντουλάπια και να βγάλω υλικό από μέσα και να προσπαθήσω να βλέπω διάφορες συνθήκες που έζησα στο παρελθόν και έλεγα: «Αχ, ναι, το ξέχασα αυτό που το έζησα, το ξέχασα εκείνο που το έζησα, τι δύσκολα που ήταν τότε, να και τώρα θα περάσει και αυτό και μπορεί να μην το θυμάμαι καν». Μπορούμε να κάνουμε και παιχνίδι, μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τις παλιές φωτογραφίες, τις χάρτινες. Αν έχουμε στο σπίτι μηχανή σκάνερ που τις ψηφιοποιεί, είμαι και με το κινητό μας. Δηλαδή να παίζουμε τα παιδί, ας φωτογραφίσουμε τις παλιές φωτογραφίες, να τις βάλουμε σε αλπούμ, να τις οργανώσουμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και χιουμοριστικά βιντεάκια μεταξύ μας, να πειράζουμε ένα στον άλλον. Έχουμε πλέον τα κινητά, τα καλύτερα να τα κάνουμε αυτά. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Το πρόγραμμα βοηθάει στο να τα βγάλουμε πέρα με την απασχολήση? Πάρα πολύ. Ξυπνάμε το πρωί, φτιαχνόμαστε, βάζουμε το κραγιόν μας οι γυναίκες, βάζουμε το άρωμα μας οι άντρες και το άρωμα μας οι γυναίκες. Πλενόμαστε, μπλένουμε δόντια, χέρια, τα πάντα όλα. Αντισηπτικό, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και ντυνόμαστε όσον να πηγαίνουμε στη δουλειά, όσοι δεν δουλεύουν. Ρουλιαζόμαστε δηλαδή. Αποσχολούμε το μυαλό μας με πράγματα που ενδεχομένως να κάνουμε μια λίστα εργασιών που έχει ανάγκη το σπίτι. Τι έχει ανάγκη το σπίτι? Μπορεί να πρέπει να βγάλουμε όλα τα πράγματα από τα ντουλάπια και να τα βάλουμε καλά στη σειρά τους. Ή να βάλουμε, να πιάμε, να δούμε τη βιβλιοθήκη μας, τι έχει. Όταν λέω πρόγραμμα, εννοώ αν κάθε μέρα έχεις ορισμένη ώρα ξυπνήματος, ορισμένη ώρα πρωινού, ορισμένη ώρα της τάδε εργασίας, ορισμένη ώρα της τάδε εργασίας, ορισμένη ώρα μεσημεριανού, ορισμένη ώρα απογευματινού ύπνου, ορισμένη ώρα απογευματινής δραστηριότητας, ορισμένη ώρα βραδινού φαγητού, ορισμένη ώρα θέασης ταινιών κλπ. Βγαίνει το πρόγραμμα. Και όχι μόνο βγαίνει, αλλά στο τέλος δεν θα προλαβαίνετε από τα τόσα πολλά πράγματα που θα βρείτε να κάνετε και που γενικότερα θα δείτε ότι όλο αυτό το διάστημα, επειδή δεν είχατε χρόνο, δεν κάνατε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι γενικά έχει πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Θα βοηθούσε να είχαμε έναν πίνακα όπως αυτό που έχουν στα σχολεία με μαρκαδόρο και να γράφουμε πάνω Τρίτη,
ώρα εργασία, Τετάρτη, ώρα εργασία, για να βοηθούν και τα παιδιά στην σύσταση του προγράμματος, ώστε να νιώθουν ότι είναι πιο ενεργά μέλη και παίρνουν και αποφάσεις να επιλέγουν. Π.χ. σήμερα τα ντουλάπια ή αύριο, ή την αυλή την τάδε μέρα, τάδε ώρα. Ναι, ο καθένας... Έχουμε ένα πίνακα λευκό, ρε παιδί μου, στον οποίο να γράφουμε. Ναι. Και όσοι δεν έχουμε πίνακα λευκών, επειδή δεν θα μπορούμε να τον αγοράσουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα χαρτί, άσπρο χαρτί, να το φτιάξουμε, να το κολλήσουμε με έναν μαγνητάκι πάνω στο ψυγείο και να κάνουμε εκεί το πρόγραμμά μας. Και να βάλουμε υπάρχουν και... πολύ... Και τίκ, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να απασχολήσουμε το μυαλό μας. Γιατί αν δεν, το μυαλό μας είναι μαθημένο να σκέφτεται συνέχεια. Είναι μαθημένο να, συνέχεια να κάνει πράγματα. Ευχαριστώ, Νίκη μου. Μην κρίνεις εξιδιόντα λότρια. Τέλος πάντων, κάθε ενεργό μυαλό, κάθε μυαλό που αρνείται πεισματικά, είναι ενοχελικό. Λοιπόν, το μυαλό μας, λοιπόν, για να μην βαριέται πάρα πολύ τη μονοτονία. Αυτό είναι ένας κανόνας στον κεφάλι. Δεν μπορεί τα μονότονα, τα νιαρά πράγματα. Αρχίζει μετά και παθαίνει ανία, και που ίσως να τον οδηγήσει και στην άνοια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να κάνουμε πράγματα. Αν δεν κάνουμε πράγματα, στο τέλος θα κινδυνεύουμε περισσότερο από άλλες καταστάσεις, παρά από τον ίδιο τον κορονοϊό. Οπότε, είναι, αν θέλετε, μια συνταγή αυτή για να κρατήσουμε ενεργητικό το μυαλό, το δικό μας και των παιδιών μας, προκειμένου μετά την καραντίνα να μην χρειαστείτε τον ψυχολόγο. Είναι σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτήν την Αριστοτρίτη. Μένουμε συντονισμένοι για έκτακτα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με την Κουμπάρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά. Bye.